Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε μια ακόμα βραδινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι της Ναυτεμπορική. Μια εκπομπή η οποία είναι συντονισμένη στου προεκλογικού ρυθμού. Ζούμε ήδη άτυπη, μεν θερμίδε προεκλογική περίοδο. Και αυτή η προεκλογική περίοδο συμπίπτει με την αντίστοιχη στην Τουρκία. Για αυτή την συμπόρευση, ε, λοιπόν, την ε, βαριά σκιά που ρίχνουν τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά θέματα και τα ανοιχτά εθνικά μέτωπα. Στην πολιτική πορεία προ τι εκλογέ θα συζητήσουμε απόψε να καλωσορίσω αμέσω του καλεσμένου μα εδώ στο στούντιο τη Ναυτεμπορική, τον αντιστράτηγο εναποστρατεία, τον κύριο Λαμπροτζούμ. Κυρία Τζούμι, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ. Τον συνάδελφο και δημοσιογράφο και ιδρυτή του Μιλιτέρ.gr Πάρη Καρβουνόπουλο. Καλώ ήρθε, Πάρη. Και Ευχαριστού. τον διεθνολόγο, τον κύριο Νικό Λησιγάκη. Καλησπέρα, κύριε Λαδέρη. Και να ξεκινήσουμε λέγοντα ότι δυστυχώ είναι μια βραδιά δύσκολη και για τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει και για τη χώρα. Έχουμε την απώλεια των δύο πιλότων με την πτώση του φάντομ. Uh, Πάρει να ξεκινήσω από σένα, υπάρχει κάποια εικόνα, κάποια εκτίμηση. Προ το παρόν, από τι πρώτε έρευνε τουλάχιστον, για το πού αποδίδεται το τραχικό δυστύχημα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμεί οι δημοσιογράφοι σε αυτέ τι περιπτώσει ψάχνουμε να βρούμε αμέσω την αιτία. Ε, να πω ότι ήταν ε, εκ των πραγμάτων μια εκπαιδευτική πτήση, μεν, αλλά μια εκπαιδευτική πτήση πολύ υψηλού ρίσκου. Το να πετά ε, 300 πόδια από τη θάλασσα με ταχύτητα 450 μιλίων, όπω μου εξήγησαν αεροπόρι, το να πάρει μία μοίρα προ τα κάτω το αεροπλάνο. Ε, σημαίνει ότι σε πέντε δευτερόλεπτα έχει προσκρούσει στην επιφάνεια τη ε, θάλασσα. Είναι μια άσκηση την οποία την κάνουν συχνά οι πιλότοι μα. ήθιστε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. δηλαδή, είναι εντό ναι. των πρωτοκόλων των ασκήσεων. Στα Phantom, να ναι, από την εποχή ειδικά που αυτά τα αεροσκάφη τα έχουμε μόνο για βομβαρδισμό, είναι μια άσκηση η οποία έχει σκοπό να του εκπαιδεύσει να πετάνε σε πολύ χαμηλό ύψο, να μην ε, μπορούν να του εντοπίσουν τα εχθρικά ραντάρ, και είναι κάτι που το κάνουν συχνά. Δυστυχώ συνέβη αυτό που συνέβη τώρα. Τι ακριβώ θέλει, νομίζω ότι θα το βρουν οι εμπειρογνώμονε, όλα εξετάζονται και η τεχνική βλάβη, οποιαδήποτε τεχνική βλάβη σε αυτό το ύψο, καταλαβαίνει ότι δεν έχει κανένα περιθώριο να χρησιμοποιήσει το εκτινασμένο κάθισμα, Γι' αυτό και τα δύο παιδιά δεν, δεν μπόρεσαν να το χρησιμοποιήσουν. Ήταν ανθρώπινο λάθο, νομίζω ότι οι εμπειρογνώμονε θα βγάλουν ένα συμπέρασμα. Κύριε Τζούμι, ε, δεν είστε μεν τη αεροπορία, αλλά έχετε μακρά εμπειρία ε, στι εμπλοκέ ε, και σε αυτά τα ζητήματα. Ε, οι συνθήκες ακραίων ασκήσεων σε περιόδους και ακραία έντασης. Πόσο εύκολο είναι, πόσο πολύ απέχουν ή πόσο λίγο απέχουν από το να οδηγήσουν σε τέτοιου τύπου δυστυχήματα ή και σε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Κοιτάξτε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν βαρύ φοροαίματος κατά τη διάρκεια της ειρήνης και με πτώσεις αεροσκαφών αλλά και με ατυχήματα τα οποία έχουν γίνει στο στράτο ξηράς είτε με την συλλογή ναρκών, είτε σε βολές οι οποίες γίνονται κλπ. Και, όλα αυτά γίνονται για ένα και μόνο λόγο. Για να διατηρηθεί ψηλά το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων και η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Γι' αυτό γίνονται. Κάθε μέρα στο Αιγαίο υπάρχει πόλεμος. Εμείς μπορούμε να το αντιλαμβανόμαστε, αλλά οι πιλότοι μας καλούνται να φτάσουν στα όρια αντοχή του. Έχουμε συνεχείς εμπλοκές, έχουμε αερομαχίες, υψηλές ταχύτητε, όπως είπατε, ελιγμούς. Και δυστυχώ η πτώση του αεροσκάφου έπε, συνέπεσε με μια άλλη μέρα, η οποία έπρεπε να είναι και μέρα ιστορική μνήμη εθνικής εθνική αυτογνωσία, που είναι η, η, η κρίση στα ίμια που χάσαμε την ημέρα από την. Τρει θα... αξιωματικού του πολεμικού μα ναυτικού. Κύριε Τζούμι, ε, λέτε ότι ε, στο Αιγαίο κάθε μέρα πραγματικά έχουμε πόλεμο, ο οποίο μπορεί να μην είναι ορατό, αλλά είναι μια συνεχή ε, ε, κατάσταση. Ένα στοιχείο το οποίο προκάλεσε. Έστιση μέσα σε αυτή την τραγωδία με την πτώση του Φάντομ, ήταν ότι την ίδια μέρα που είχαμε το δυστύχημα, είχαμε και ένα μπαράζ πάλι παραβάσεων και παραβιάσεων από την τουρκική πλευρά. Ε, υπάρχει και το ρωτάω και εσά και τον Μπάρη, κάποιο άτυπο πρωτόκολλο που να λέω ότι σε τέτοιε δύσκολε καταστάσει τουλάχιστον και οι δύο πλευρέ τηρούν μια άλλη ε, στάση και όχι αυτή την επιθετικότητα την οποία είδαμε. Για την ώρα, μόνο το, το ηθικό κομμάτι θα μπορούσε να, να επικαλεστεί κάποιο. Το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ, το οποίο είχε υπογραφεί το 1988, πλέον είναι ένα γράμμα κενό, δεν υπάρχει α πούμε. Το οποίο προβλεπόταν ότι κατά τη διάρκεια εορτών ή τέλο πάντων αργιών ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν θα γίνονται ασκήσει ή θα πάμε σε μία από κλιμάκους. Τώρα πλέον η Τουρκία έχει ξεφύγει. Αν λάβετε υπόψη σας ότι από τον Αύγουστο και μετά κάθε μήνα είχαμε πάνω από χίλιε παραβιάσεις, αριθμό ρεκόρ. Όταν ας πούμε το 2013 είχαμε 670 όλο το χρόνο. Και το επικίνδυνο είναι ότι συνεχώ οι Τούρκοι και πάμε σε εμπλοκές, πάνε σε εμπλοκέ, αλλά και στέλνουν τα αεροσκάφη του οπλισμένα. Δηλαδή από τι εισόδου που γίνονται μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο, τα περισσότερα είναι οπλισμένα. Αυτό, αυτό, δείχνει ότι οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να περάσουν και στο επόμενο σκαλοπάτι. Να περάσουν, λέτε, στο επόμενο σκαλοπάτι, δηλαδή να περιμένουμε. Ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία, μπορεί να πάμε σε κάτι πιο, πιο ζεστό, πιο θερμό. Για να το βάλουμε ευθέω. Ε, και θα έρθω σε εσά να, ξε, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Λησιγάκη να μα δώσει και το ε, γενικό πολιτικό πλαίσιο τη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε από την Τουρκία. Είχαμε σήμερα ένα νέο κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων από τον Τάγιο Περντογάν, από τον Μευλού Τσαβούσόγλου. Ε, ο Τσαβούσόγλου πάλι έβαλε θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ε, είναι μια κλιμάκωση, κύριε Λησιγάκη, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον εκλογικό ορίζοντα τη Τουρκία, 14 Μαου οι εκλογέ, είναι κάτι παραπάνω. Σίγουρα ο εκλογικό ορίζοντα επηρεάζει τι εκλογέ. Υπενθυμίζω ότι η ρητορική τη Τουρκία εντάθηκε ακόμη περισσότερο από τι αρχέ του α, περασμένου καλοκαιριού, όταν ο Ραταγί Περντογάν μπήκε σε προεκλογική α, εκστρατεία και άρχισαν οι μετρήσει πια να τον συγκρίνουν με τους πολιτικούς του αντιπάλου. Ξεκίνησε από μια θέση άμυνας όπου έχανε ουσιαστικά από όλου ε, τους επικεφαλής ενός κοινού σχήματος της αντιπολίτευσης και όλο αυτό το α, χειμώνα και το φθινόπωρο οι μετρήσεις μέσα από αυτή την έντονη ρητορική και το διεθνή ρόλο που αυτός διεκδικεί τον έφεραν α, αρκετά κοντά είτε πολύ μπροστά από κάποιους τους διεκδικητές τους. Τώρα η τουρκική αντιπολίτευση προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος και συζητά το ενδεχόμενο ενό κοινού υποψηφίου. Ε, Σήμερα αυτά... είχαμε μια περίπου αυτοανακήρυξη του Κιλιντσάρογλου ω υποψηφίου ε, Προέδρου. Κάπω έτσι ερμηνεύεται από μια μερίδα τουλάχιστον των αναλυτών, είπε την επόμενη των εκλογών. Θα σα πάρω τηλέφωνο, θα πω είμαι και μάλλον και έρχομαι. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να πετύχει mm. η τουρκική αντιπολίτευση πολίτευση είναι μια σύμπλευση σε ένα πρόσωπο. Ο Κιλιντσάρογλου είναι ο επικεφαλή του Μεγάλου κόμματο, ωστόσο δεν τη χάνει τη αποδοχή ε, των μικρότερων κομμάτων και σίγουρα δεν είναι αυτό που είναι ικανό με βάση τη δημοσκοπήση να κερδίσει τον Ταγί Περτογάν. Εκείνο που τον κέρδιζε είναι ο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολη, τον οποίο το καθεστώ Ερντογάν ουσιαστικά τον έχει βγάλει εκτό παιχνιδιού, στέλνοντά του μηνύματα μέσα από την ποινική δίωξη που του έχει ασκηθεί στον Εκρέμι Μάμογλου, προκειμένου να απέχει από τι κεντρικέ πολιτικέ διεργασίε. Το σκηνικό στην Τουρκία είναι ρευστό ακόμη. Παρ' όλα αυτά, ο Ερντογάν δείχνει ότι εντείνοντα τη ρητορική, κερδίζει ένα προβάδισμα τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα των πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, όχι του 1 εκατομμύριου ευρώ, είναι αν θα μείνει στη ρητορική ο Ερντογάν ή όπω είπε ο κύριο Τζούμι, είναι έτοιμο να πάει και στο επόμενο βήμα. Πάρει, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει. Να, να δώσω μια απάντηση για τον κώδικα τιμή που ρώτησε πριν. Ναι. Το βράδυ των ημείων, όταν ακούστηκε και στου αστυνομικού ότι χάσαμε το ελικόπτερο, η φρεγάτα Γιαβού, η τουρκική φρεγάτα, η οποία είχε κάνει και την επιχείρηση στα, στα Ημία, λέ, λέγεται ότι από εκεί κατέβηκαν οι τουρκοιπατραχάνθρωποι σταμάτησε τι επιχειρήσει άναψε τη προβολή και βγήκε στον ασύρματο κυβερνήτης κυβερνήτη και είπε προσέφερε βοήθεια. Εντάξει, δεν έγινε δεκτή βοήθεια, αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε ακόμα και τότε. Ένα κώδικο τιμή. Ναι. Θυμάμαι πραγματικά ότι η Αβούζα έστρεψε του προβολή εκεί που ήταν οι έρευνε και είπε μέσα στη σειρά. Αυτό ο κώδικα τιμή δεν φαίνεται να, να, ισχύει πλέον για του Τούρκου. Για να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κ. Τζούμι μου ήρθαν πριν από λίγο τα στοιχεία του, των σημερινών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Ε, από τα 18, και τα 18 μαχητικά των Τούρκων που μπήκαν στο Αιγαίο ήταν οπλισμένα και τα 18. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Εγώ δεν θυμάμαι να. Δηλαδή, αν έμπαιναν 10 αεροσκάφη, ήταν τα 2 οπλισμένα, τα 3, τα 4, το πολύ. 18 αεροσκάφη και τα 18 οπλισμένα, και ε, από τι ε, παρα, 14 παραβιάσεις που έγιναν, οι 12 εξελίχθηκαν σε μπλοκέ αερομαχίε. Αυτό είναι πόλεμο. Σε αυτό δεν το γίνεται στην Ουκρανία. Είναι πόλεμο κανονικό πλέον. Όλα αυτά να πούμε πάρει την ημέρα που ήταν σε εξέλιξη η έρευνα του εντοπισμού του δεύτερου νεκρού πια επιβεβαιωμένα πιλότου του ελληνικού φάντουμ. Ε, και όπω το περιγράφεται, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ποιοτική κύριε Τζούμι, αναβάθμιση των κανόνων εμπλοκή και τη επιθετικότητα από την πλευρά στην Τουρκία. Αυτού του πολέμου του ακήρυχτου που τον βιώνουμε χρόνια μεν στο Αιγαίο, αλλά λέτε πω πλέον. Έχει ξεφύγει ο Ερντογάν, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Και είπατε πριν ότι είναι έτοιμο να κάνει και το επόμενο βήμα πιο. Ναι, νομίζω ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά δημοσκοπικά, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι ενδεχομένω η Τουρκία θα επιχειρήσει να μα οδηγήσει σε μια κρίση. Προφανώ δεν θέλει γενικευμένη σύραξη. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψή μου. Διότι ξέρει ότι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι ευνοϊκό για αυτόν θα είναι, θα, θα είναι καταστροφικό. Ε, ήδη δηλαδή, αν χάσει τι εκλογέ ο Ερντοάν, διακυβεύεται η ίδια του η ζωή. Και γι' αυτό θα κάνει ό,τι μπορεί. Η για επιβίωση δική του και εσύ όμορφα τη οικογένειά του και όχι μόνο. Ακριβώ. Αλλά ξέρετε, αυτή η ποιοτική αναβάθμιση τη βλέπουμε όχι μόνο στο επίπεδο τη ρητορική, γιατί εκτό από το θέμα των παραβιάσεων στον αέρα, έχουμε και το θέμα των παραβιάσεων στο, στο νερό, στα εθνικά χωρικά ύδατα. Ε, όταν έχει, α πούμε, χίλιε παραβιάσει ε, στα εθνικά χωρικά ύδατα, σημαίνει ότι εκεί έχει σαφή. Παραβίαση τη εθνική κυριαρχία, όπω γίνεται και με τι υπερπτήσει. Μπαίνουν δηλαδή κάτω από τα στα, στα 6 μίλια, τα τουρκικά χωρικά, μπαίνουν μέσα οι ψαράδε, ψαρεύουν, συνοδεύονται από σκάφη τη ακτοφυλακή. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι οι Τούρκοι έχουν αποθρασυνθεί. Και έχουν αποθρασυνθεί διότι δεν του βάλαμε ποτέ όρια. Ποτέ δεν είπαμε στην Τουρκία μέχρι εδώ. Δηλαδή, ένα αεροσκάφο ρώσικο που μπήκε το 2015 μέσα στον τουρκικό εναέριο χώρο και το κατέριψαν οι Τούρκοι. Ένα μπήκε. Και ένα ρωσικό αεροσκάφο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο τη Φιλανδία και έγινε μείζον θέμα. Και εδώ εμεί τώρα έχουμε χίλιε παραβιάσει το χρόνο και Εντάξει, λέμε, το αναφέρουμε, ας πούμε, το Το, το Δεν το βάλαμε, στις... λέτε, ποτέ όρια. Να το βάλουμε το όριο που πια πρέπει να είναι η κόκκινη γραμμή σε αυτή τη συγκυρία και ποια πρέπει να είναι και η αντίδραση. Πώς θα μπει Κοιτάξτε, το όριο. Κοίταξτε, αυτό είναι, αυτό είναι χρόνι... Είναι μια αποτέλεσμα χρόνιων κατευναστικών συμπεριφορών από τη χώρα μας. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή να βάλουμε κάτω και να πούμε ποια είναι τα όρια τα οποία. Από την ώρα που θα βάλει όρια όμω και κόκκινε γραμμέ, απαραίτητη προπόθεση είναι ότι θα πρέπει να είσαι έτοιμο να χρησιμοποιήσει και τη στρατιωτική δύναμη. Εμεί νομίζω δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Τουλάχιστον δεν δείχνουμε να έχουμε τέτοια πρόθεση. Και δεν είναι θέμα αυτό ότι είναι μια πολεμοχαρή διάθεση. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, όταν είσαι εθνικά κυρίαρχο κράτο, θα πρέπει να, να, να υπερασπίζεσαι και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και την εθνική σου κυριαρχία. Δεν μπορεί δηλαδή, οι Τούρκοι να πηγαίνουν στα 6,8 μίλια από το Καστελόριζο και εσύ απλά για να αποφύγει τη σύγκρουση να μετατοπίσει την κόκκινη γραμμή στα 6 μίλια. Αυτό δεν με, με κάτι δεν πάει καλά. Είπατε, ε, ο Ερντογάν, αν δεν πάει καλά στι δημοσκοπήσει, μπορεί να επιδιώξει ένα θερμό επεισόδιο. Το ερώτημα είναι όμω, μπορούν να υπάρξουν αίμια και με ποια έννοια ρωτάω και ρωτάω όλου σα. Ε, Τότε είχαμε μια κατευναστική παρέμβαση και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και η ελληνική κυβέρνηση λειτουργήσε έτσι με τις επικρίσεις που δέχθηκε ή δεν δέχθηκε. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί ή αν έχουμε κάποια τέτοια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας η απάντηση πρέπει να είναι διαφορετική. Η απάντηση την έχει δώσει νομίζω η στρατιωτική ηγεσία ότι αν τυχόν η Τουρκία επιχειρήσει ένα σημειακό επεισόδιο, εμεί θα πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη. Αυτή είναι η απάντηση. Τώρα ο Πρωθυπουργό από τον Ταβό καταλαβαίνει ότι απευθυνόταν σε ένα οικονομικό φόρουμ, ήθελε την προσέλκυση επενδυτών, λέει δεν θα γίνει πόλεμο με την Τουρκία, δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Το μήνυμα που στέλνετε είναι λάθο κατά την άποψή μου. Κύριε Λησιγάκη, για να δούμε και το ε, διεθνέ και διπλωματικό ε, πλαίσιο και mm. θα πάμε μετά στον Πάρη. Ε, πόσο μπορεί ε, να αποδεχθεί η διεθνή κοινότητα με τα δεδομένα τα σύνθετα, που διαμορφώνει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αναμέτρηση δύσης με τη Ρωσία, πώς θα μπορούσε να αποδεχθεί μια τέτοια Τουρκία Τουρκίας-Ελλάδας με ευθύνη της Τουρκίας, λέμε πάντα. Κύριε Λιβαδάρη, και εσεί και ο κύριο Καρβουνόπουλο περιγράψατε μια περίοδο, την περίοδο των κρίζων ζωνών και τη αμφισβήτηση εθνική κυριαρχία, στα μέσα περίπου τη δεκαετία του από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει περάσει πολλά στάδια. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία είναι οι ίδιε χώρε που ήταν τότε. Δεν υπάρχει ούτε ο ρουπουλιανισμό ε, του κόμματο κυρία Τσιλέρ ε, και του κεμάλα Τατούρκ στην Τουρκία, ούτε υπάρχει και η Ελλάδα του 1990 ή ε, ακόμα και του 2010. Έτσι, η χώρα μα από την κατευναστική πολιτική περνάει σιγά σιγά στο βαθμό που οι αποτρεπτικέ τη ικανότητε τη επιτρέπουν και οι εξοπλισμοί τη στο δόγμα τη αποτροπή. Είναι πολύ διαφορετικό μια χώρα να έχει στη διάθεσή τη Ραφάλ και πολύ διαφορετικό να μιλάμε για την Ελλάδα του 2010 ή του 2015, όπου ο κύριος Καρβουνόπλος ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν πλήστες μονάδε μονάδες του ελληνικού στρατού με ζητήματα ανταλλακτικών ή εξοπλισμών ή ζητήματα στρατιωτικού υλικού. Από εκεί και πέρα το διεθνέ περιβάλλον χάνει την ψυχραιμία του με την Τουρκία και αυτό είναι αφενός και επιτυχία της Ελλάδας που διεθνοποιεί ε, τα προβλήματα με κάθε ευκαιρία, Απ' την άλλη όμως, επειδή η Τουρκία παίζει σε πολλά ταμπλο ταυτόχρονα, Θυμίζω το ρόλο της α, στην Ουκρανία και την σχέση του Αγί Περντογάν με τον Πούτιν. Θυμίζω τις τεταμένες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ για το κομμάτι της Συρία και τη στήριξη προς τους Κούρδους από την Αμερικανική ηγεσία. Ε, είναι ένα σύνολο ε, κινήσεων που σταδιακά και την έχουν απομακρύνει από τον ΝΑΤΟ και τον Αμερικανικό παράγοντα, αλλά επηρεάζουν και κρίσιμα όργανα στον τρόπο που η Τουρκία αντιμετωπίζεται, όπω για παράδειγμα το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είδαμε τι προάλλε ότι αρκετοί Αμερικανοί βουλευτέ αντέδρασαν στι κινήσει τη Τουρκία στο ζήτημα του ΝΑΤΟ και την εμπλοκή τη Φιλανδία, ζήτημα τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Με αποτέλεσμα πια το διεθνέ προφίλ τη Τουρκία να είναι μεν πληγωμένο και να μην θεωρείται αξιόπιστο εταίρο. Αυτή είναι μία ανάγνωση, κύριε Λυσιγάκη, γιατί από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον Ερντογάν ουσιαστικά να παζαρεύει αυτή τη στιγμή και να κρατά ανοιχτά, ανοιχτή την προοπτική της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Να την μπλοκάρει, τι κάνει, παζαρεύει ε, την ένταξη της Σουηδίας με τη φιλική της ε, ε, Φιλανδίας ε, και στο τραπέζι του ε, αντάλλαγμα είναι τα F-16 ή πολύ μεταγενέστερα ενδεχομένως και η επιστροφή στο πρόγραμμα των το το F-35 τουλάχιστον όπως ε, φιλοδοξεί ε, η τουρκική πλευρά. Αυτό δεν δείχνει εικόνα αποδυναμωμένου γιατί. Θυμίζω όμως, Θυμίζω όμω ότι τα η Ταγίπερ Ντογάν πριν περίπου μία πενταετία ήταν εντό του προγράμματο των F35 που θα άλλαζαν πραγματικά την ισορροπία ισχύω στο Αιγαίο και σήμερα έχει τα εξοπλιστικά προγράμματα τη τουρκική πολεμική αεροπορία μπλοκαρισμένα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Συνεπώ έχει κάνει αρκετά βήματα πίσω η θέση τη Τουρκία και ο Ερντογάν χρησιμοποιώντα αυτή την προβολή ισχύω στα διεθνή φόρα προσπαθεί να εκβιάσει τη Δύση και του συμμάχου τη προκειμένου να κτίσει ορισμένα από τα κεκτημένα. Ε, δεν θα είναι εύκολο. Αντιδούμε τη στάση τη Δύση και πώ πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα πιο αναλυτικά στη συνέχεια, θέλω ε, πάντως και την δική σου εκτίμηση πάρει για το αν μπορούν να υπάρξουν νέα ήμια. Δηλαδή, ε, αυτό που λέμε ότι μπορεί ένα ενδεχόμενο, ε, απευκταίο, ε, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε. Θερμό επεισόδιο σε μια ακραία ε, περίπτωση μπορεί να ε, τύχει διαχείριση ανάλογη με εκείνη που, που είχε γίνει στην εποχή των ημίων. Αυτό είναι θέμα τη πολιτική ηγεσία. Και νέα ήμια, ένα σενάριο ημίων μπορεί να υπάρξει. Το πώ το διαχειριστούμε θα το αποφασίσει η κυβέρνηση και, και θα έλεγα γενικότερα το πολιτικό σύστημα πριν προκύψει αυτό το επεισόδιο. Να θυμίσω ότι και στα ημία η στρατιωτική ηγεσία τότε ετοιμαζόταν για πόλεμο. Ο κ. Λιμπέρη δικαιολόγησε ότι δεν φύλαγε τη μία ήμια γιατί έστεινε παγίδε στου Τούρκου, που στρατιωτικά έχει μια ημια γιατι έσυνε παγιδε στου τουρκου που στρατιωτικα εχει μια λογικη αλλά η πολιτική ηγεσία ήταν ήδη στα τηλέφωνα με τον Χολμπρουκ, τον Μακαρίτη, και πήγαινε για αποκλιμάκωση από νωρί το μεσημέρι. Ελπίζω ότι τώρα δεν θα ζήσουμε την ίδια κατάσταση, Δηλαδή ότι η στρατική ηγεσία θα έχει την κάλυψη πολιτική ηγεσία σε όποια κατεύθυνση έχουμε αποφασίσει να πάμε. Σε αποτρεπτικό επίπεδο πάντω, mm -hmm. ε, τα μηνύματα που στέλνονται είναι τουλάχιστον ρητορικά διαφορετικά από αυτά που ακούγαμε παλιότερα. Δηλαδή, ε, ακούμε το μήνυμα ότι εάν τολμήσει η Τουρκία, η απάντηση τη Ελλάδα θα είναι συντριπτική. Αυτό Νομίζω, περνάει. Νομίζω, Νικόλ, αν μου επιτρέπει, δεν θυμάμαι ακριβώ τι δηλώσει, αλλά τι ημέρε των ημείων του 1996, αν δούμε τα βίντεο, πάνω κρίσιμο. κάτω ίδιε δηλώσει έγιναν και τελικά καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Την κρίσιμη ώρα, κάποιο πρέπει να πάρει την απόφαση, να το πω έτσι, σχηματικά, να πατήσει το κουμπί. Δεν ξέρω τι απόφαση. Το ερώτημα όμω και το ζητούμενο, λάβουμε. κύριε Τζούμου, κύριε Λησιγάκη, και πάρει καρβουνόπουλε. Δεν είναι. Η απόφαση που θα ληφθεί mm -hmm. την κρίσιμη ώρα. Γιατί αν φτάσουμε στην κρίσιμη ώρα, ίσω. Πολύ σωστά. Πρέπει να έχουν προετοιμαστεί από πριν. Και πάρα πολλά. Ε, το ερώτημα είναι αν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό από πριν και ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπεται και εισπράττεται ε, από την άλλη πλευρά. Να, να σου πω κάτι απλό. Εγώ δεν βλέπω κάποια προετοιμασία σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ έστω και συμβολικά ε, θα έβλεπα θετικά να ερχόταν μια βόλτα πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα να παίρνει για το κέντρο επιχειρήσεων να στέλναμε ένα μήνυμα ότι και η πολιτική ηγεσία προετοιμάζει γιατί. Αν έρθει αυτή η ώρα που συζητάμε, που όλοι απευχόμαστε, θα πρέπει κάποιε κινήσει να γίνουν αυτο... αυτοματοποιημένα πλέον. Δεν, δεν θα υπάρχει χρόνο για συζητήσει. Δεν βλέπω τέτοιου είδου προετοιμασία. Αντιθέτω, βλέπω μια... Θα λέγα, μια ελπίδα ότι, εν πάση περιπτώσει, θα, θα κερδίσει ο κατευνασμό. Ε, Πάντω, ε, και πριν φτάσουμε πάλι, επιμένω εγώ στην κρίσιμη mm -hmm. ώρα που μακάρι να μην χρειαστεί να φτάσουμε, ναι. ίσω αυτού του τύπου η πρώτη μεσία που περιγράφουμε, να είναι και το πιο ισχυρό μήνυμα αποτροπή ενίοτε προ την άλλη πλευρά. Αν ξέρει ότι υπάρχει αποφασιστικότητα. Εννοείται, Κύριε Τζούμι, εσύ τη βλέπει, η αποφασιστικότητα θυμάτε, είναι, είναι καθοριστικό παράγοντα και τα μηνύματα τα οποία πρέπει να στέλνονται στην απέναντι πλευρά είναι αυτά. Ότι εμεί είμαστε έτοιμοι εάν χρειαστεί. Αυτό που είχε πει και ο Γιώργο Παπανδρέου, ότι αν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να εισέλθουμε. Διότι διαφορετικά δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε ακόμη σε μια εθνική υποχώρηση και μετά τα οποία έγινε στα ίμια. Αλλά μου επιτρέψει μια και αναφέραμε τα ίμια, στα ίμια προκύψαν κάποια συμπεράσματα. Και είχαν γίνει και διορθωτικέ κινήσει τότε, γιατί και εκ τη θέσεώ μου στο, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ήμουν διευθυντή σχεδίων, έκανα διοικητή σχηματισμού πρώτη γραμμή στη Λίμνο. Δημιουργήθηκαν κάποιε δυνάμει ταχεία αντίδραση, φτιαχτήκαν σχέδια. Υπήρξε ένα συμπέρασμα το οποίο όλοι το αναγνωρίζουν: να, να, να φτιαχτεί ένα Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Έχουν περάσει 27 χρόνια. Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια δεν έγινε. Για ποιο λόγο δεν έγινε. Δεν ξέρω, ενδεχομένω ξέρουμε ότι δεν θα πάμε ποτέ σε πόλεμο με την Τουρκία. Ορίστηκε σύμβουλο Εθνική Ασφάλεια. Ε, ορίστηκε και σύμβουλο, μια σώματο κεφαλή. Ορίστηκε εκεί. Και μάλιστα κάποια στιγμή όταν είπε και την αλήθεια και για τι έρευνε στο Ρούτσου Ρέι, τον αποκεφαλίσαμε και βάλαμε έναν όλων, α πούμε. Στο Αναφέρεσαι στον κύριο Διακόπουλο και ναι. στην αυτό, γνωστή. Το οποίο ο, ο, διότι εγώ διότι. το λέω, ο ένα άνθρωπο μπορεί να είναι ικανότατο. Ή τώρα ο κύριο Ντόκο ή ο κύριο Διακόπουλο, ικανότατο α πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί τώρα το, 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 αυτό το όργανο, το οποίο θα συντόνιζε του κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, θα έκανε εισηγήσει στην, στην πολιτική ηγεσία κλπ. Δεν μπορεί να την κάνει τη δουλειά ένα άνθρωπο. Για ποιο λόγο δεν έγινε το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, ενδεχομένω δεν θέλουμε να το κάνουμε. Και πέρα από το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, μιλάμε ουσιαστικά για εθνικό δόγμα. Αυτό χαράσεται ποτέ από μια κυβέρνηση, κύριε Λησικάκη. μπορεί να είναι προϊόν ω πλειοψηφία, όσο ευρία πλειοψηφία και να έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση, ε, δεν πρέπει να είναι προϊόν εθνική πολιτική και εθνική γραμμή. Και αναφέρομαι σε επίπεδο και συνενέσεων και συνεννοήσεων πια. Θα έπρεπε να αποτέλεσμα εθνική συνεννόηση δεν χωράει σε αυτό, αλλά βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα στοιχειοδό δεν συνεννοούνται ακόμη και στα ζητήματα εξοπλισμών. Αλλά θα μου επιτρέψετε να συνδυάσω αυτό το ερώτημα και με το προηγούμενο που είπατε. Για μένα δεν υπάρχει ισχυρότερο αποτρεπτικό μήνυμα σε οποιαδήποτε άλλη πλευρά από τη θωράκιση των ενόπλων δυνάμεων. Ραφάλ, φρεγάτε, ενίσχυση των μονάδων του στρατού. Αυτό είναι το τρεπτικό μήνυμα. Να ξέρει η αντίπαλη πλευρά ότι πέρα από τη ρητορική θα έχει να αντιμετωπίσει και συνέπειε. Τώρα για την ετοιμότητα των μονάδων υπάρχουν αρμοδιότεροι μου να απαντήσουν. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι. Του σχεδιασμού τη εθνική πολιτική άμυνα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν έχει ανοίξει στην Ελλάδα και συμφωνώ με τον κύριο Τζούμι ότι το Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια είναι ένα μοντέλο που έχει ζητηθεί πολλάκι. Έχει μελετηθεί η εμπειρία του Ισραήλ και ο τρόπο που εκεί οι ένοπλε δυνάμει ευθυγραμμίζονται, αλλά ποτέ εδώ καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να προχωρήσει αυτό το βήμα. Ενίσχυση λέμε θωράκι των ενόπλων δυνάμεων. Η αλήθεια είναι πω έχει προχωρήσει ο εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια. Πάρει... Έχουμε ισορροπία ισχύω ή ε, και ε, πλεονέκτημα ε, πλεονέκτημα στην ισχύ στον, στον αέρα και, στο, και στη θάλασσα, στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή, όπως λέγεται από κάποιες πλευρέ. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Γι' αυτό σε ρωτάω, όπως, όπως λέγεται. Να ξεκινήσω από τα Ήμια. Στα Ήμια θεωρώ ότι στρατιωτικά, όπως αποδείχθηκε με την πάρδο των χρόνων, όταν άρχισαν να μιλάνε πρωταγωνιστές των γεγονότων, στρατιωτικά υπερήχαμε. Δεν το, στο στόλο δεν το συζητάω. Ηταν στοχοποιημένο όλο ο τουρκικό στόλο. Ε, αεροπορικά μα είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο καιρό εκείνο το βράδυ. Γιατί είχαμε το Mirage ε, το, το και το Phantom, το οποίο πέταγε, ενώ τα F16 δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτε τα τουρκικά ούτε τα ελληνικά. Άρα που καταλήγουμε, καταλήγουμε στην πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση ήταν να μην, να μην χτυπήσουμε εμεί. Τώρα, τι ακολούθησε τα Ήμια, ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο ήταν λίγο έτσι, χωρίς σχέδιο, χωρίς λογική. Αγοράστηκαν κάποια σοβαρά οπλικά συστήματα, δεν το αμφισβητικά σε αυτό, αλλά γενικώ. Τώρα, αυτή τη στιγμή... Και μετά ακολούθησε η κρίση των μνημονίων, <σκυρίζοντας> <η ευλογή, σκυρίζοντας> ε, δεν ευθύνονται μόνο οι εξοπλισμοί, αλλά έπαιξαν και αυτή ένα ρόλο. Νομίζω ότι τώρα, επειδή και εγώ βλέπω ένα κλίμα που έτσι διαμορφώνεται υπεραισιοδοξίας, η Ελλάδα έχει επιπλέον επιπλέον ραφάλ. Τα οποία τώρα εντάσσονται επιχειρησιακά στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι παραγγελίε οι οποίε αρχίσουν να αποδίδουν το 2025, το 2026, το 2027. Αυτό δημιουργεί ένα χρονικό διάστημα το οποίο η Τουρκία θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί. Δεν θα μα αφήσει να ισχυροποιηθούμε όπω σχεδιάσαμε να ισχυροποιηθούμε, εν πάση περιπτώσει. Άρα, ό,τι μα προκύψει το επόμενο διάστημα, γιατί ό,τι γίνει νομίζω θα γίνει πολύ γρήγορα. Θα κληθούμε να το, να το αντιμετωπίσουμε το οπλοστάσιο που ήδη διαθέτουμε, το οποίο είναι ισχυρό. Δεν, άρα δεν χρειάζεται να επικαλούμαστε κάθε τόσο τις παραγγελίες που έχουμε κάνει για να πούμε ότι θωρακιζόμαστε. Κύριε... Οι, οι ελληνικέ συνολικές δυνάμεις μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε σενάριο, θα το αντιμετωπίσουν αρκεί να διαταχθούν. Κύριε Τζούμι, ε, επειδή λύνεται πολλής λόγος για αυτή την ισορροπία ισχύω, στρατιωτικής ισχύω, ε, θεωρείτε και εσείς πολύ αισιόδοξε αυτές τις διαπιστώσεις περί ελληνικής υπεροπλίας μετά τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Όχι, θεωρώ ότι είναι θετικό ότι ξεκινήσαμε και προχωράμε σε αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα, διότι τα, τα μνημονιακά χρόνια οι ένοπλες δυνάμεις είχαν αφαιθεί στην τύχη τους. Και είναι σημαντικό αυτό το οποίο προαναφέρθηκε νωρίτερα ότι θα πρέπει και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να ομονοήσουν τουλάχιστον στο εξοπλιστικό πρόγραμμα και να μην υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων που έχουμε δει. Ε, απλά αυτά αφορούν το μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή, όπω ανέφερε νωρίτερα ο κ. Καρβουνόπλο, μιλάμε το 2027 και μετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Αλλά μέρα, ακόμη και, ποια και τώρα. Αυτή είναι η ισορροπία δυνάμεων και η αναλογία. Σε, ε, δεν, μπο, δεν μπορούμε καταρχήν να πούμε να βάλουμε κάτω του αριθμού και να πούμε ότι εμεί έχουμε ε, 800-1000 άρματα και οι Τούρκοι έχουν αντίστοιχα και συνεπώ λοιπόν ε, είμαστε εντάξει. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και την ποιότητα και το ηθικό. Νομίζω ότι το... σε κάποια θέματα η Ελλάδα πλέον εκτεί. Α πούμε, στα υποβρύχια τα ΤΑΦ214 που τα κατασκευάζουν οι φίλοι μα οι Γερμανοί για του για τους Τούρκου. Ναι. Εκεί έχουμε ένα πλέον έκτημα. Ε, σε ό,τι αφορά το θέμα των αρμάτων, το αρματικό δυναμικό είναι σύγχρονο. Αυτό που υπάρχει κυρίω στον Εύρο με τα Λέοπαρτ, τα, τα οποία είναι ε, τα, τα τελευταία που έχουμε πάρει και τα έχουν φτιάξει οι Γερμανοί ειδικά για μα. Υπάρχει ένα θέμα με τα μη επανδρομένα αεροχήματα, τα οποία οι Τούρκοι. Ε, έχουν, τα έχουν αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και μάλιστα από την εγχώρια αμυντική του βιομηχανία. Γι' αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ασχολήσει και στην Ελλάδα. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία ε, δεν βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή... Είναι το μεγάλο μα βιονέκτημα. Μία βίδα θε να πάρει και πρέπει να πάρει. Το, το ότι χρειαζόμαστε. Ναι. Η, 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 η Τουρκία από το 1975, όπω με εξηγούσε κάποιο που παρακολουθεί το θέμα, ε, μετά την Κύπρο δηλαδή, όταν έγινε το εμπάρκο, άρχισε να χτίζει αμυντική βιομηχανία. Ο Ερντογάν προώθησε αυτή την δυναμική βιομηχανία πάρα πολύ. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα oh. οποία φέρουν και οπλισμό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει παράγει δικά του προϊόντα τα οποία μπορεί να μην είναι ποιοτικά όπως είναι τα αμερικανικά ή τα ευρωπαϊκά, αλλά παράγει δικά του προϊόντα και αυτό είναι... Αλλά δεν σημαίνει πρόβλημα. βέβαια να, να, να πούμε ότι πρέπει να υπερεκτιμούμε την Τουρκία, να λέμε ότι είναι ένα αντίπολο να αντιμετωπίζεται. Η Τουρκία ξέρει ότι αν επιχειρήσει κάτι εναντίον τη Ελλάδα, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει το στρατό που είχε απέναντί της τη στη Λιβύη στη Συρία. Οι ένοπλε δυνάμει μα είναι ένα τακτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Και συνεπώ λοιπόν μπορούν να αντιμετωπίσουν, αν χρειαστεί, το οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε ενέργεια τη Τουρκία. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Ε, νομίζω ότι ε, έχει ιδιαίτερη σημασία να ξέρουμε πού ακριβώ βρίσκονται. Ε, από πλευρά ισχύω και οι δύο πλευρέ, αλλά αντίστοιχη σημασία ε, έχει και να ε, υπάρχει ένα πολύ σαφέ εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το πώ διαχειριζόμαστε αυτέ τι καταστάσει. Πριν συνεχίσουμε όμω την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον αντιστράτηγο, ε, τον κύριο Λάμπρο τον Πάρη Καρβουνόπουλο, τον συνάδελφο και τον διεθνολόγο, τον κύριο Νίκολη Σιγάκη, να συνδεθούμε με το περιστέριο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανοιχτή ομιλία του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση, του Άλεξη Τσίπρα, η πρώτη ανοιχτή προεκλογική ομιλία. Ε, να συνδεθούμε για λίγο λοιπόν με το περιστέρι, να ακούσουμε τι λέει ο κύριο Τσίπρα. χωρί δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχει ανάπτυξη οικονομική, δεν υπάρχει ευημερία. Βρείτε μια χώρα του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου που να υπάρχει οικονομική σταθερότητα και ευημερία χωρίς σεβασμό στο κράτος δικαίου και στους κανόνες της δημοκρατίας δεν υπάρχει. Προϋπόθεση λοιπόν της οικονομικής σταθερότητας είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου, των θεσμών και των κανόνων της δημοκρατίας. Και ο κύριο Μητσοτάκης δεν έχει οδηγήσει τη χώρα μονάχα σε μια πρωτοφανή συνθήκη συρρήκνωσης αυτονόητων για ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου δημοκρατικών δικαιωμάτων, αλλά και σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία. Υποσχέθηκε καλούς μισθούς και διέλυσε την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων. Υποσχέθηκε φοροελαφρύνσεις και ελεηλακή τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη με τον ΦΥΠΙΑ σταθερά υψηλό ενώ ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει πάνω από 10%. Υποσχέθηκε καλές δουλειές και έφερε κατάργηση του οκτάρου και απλήρωτες υπερορίες υποσχέθηκε ενίσχυση της μεσαίας τάξης και μείωσε συντριπτικά το πραγματικό της εισόδημα. Την ανάγκασε να, δι... να ζει με κουπόνια αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν δήθεν την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δίνει επιδόματα. Υποσχέθηκε στήριξη των συνταξιούχων. Λοιπόν, συνεχίζεται η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιστέρι. Πάμε Άνοιχτη προεκλογική ομιλία. Έρχεται μια μέρα μετά τον θεσμικό ανένδοτο, όπω τον λένε στον ΣΥΡΙΖΑ που ε, κήρυξε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Θερμή, είπαμε, η προεκλογική περίοδο που μόλι τώρα ξεκινά. Θερμέ και εξελίξει στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Ε, και να έρθουμε ξανά στην κουβέντα μα. Ε, λέγαμε νωρίτερα, κύριε Λησιγάκη, ότι ε, ε, υπάρχει ε, αυτό το ανοιχτό μπραντεφέρ τη Τουρκία με τι ΗΠΑ, αν το πούμε μπραντεφέρ εντό εισαγωγικών. Για, την, για τα F-16 ε, και ταυτόχρονα η διαπραγμάτευση για το αν θα μπουν ή όχι η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν σήμερα επανέλαβε το βέτο, προ το παρόν τουλάχιστον βέτο, στην ένταξη τη ε, Σουηδία. Δεν βλέπουμε από την άλλη πλευρά από την Ουάσιγκτον να εντείνεται η πίεση, ή κάνω λάθο. Ότι... Διακρίνω δηλαδή μία, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μία ανοχή απέναντι στον Ερντογάν έω ότου φτάσει στις εκλογές, η Τουρκία είναι, μάλλον η απώλεια της Τουρκίας για τη Δύση είναι πολύ ακριβή και αυτό το ξέρει πολύ καλά και το υποστηρίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αμερικανικής Κοινής Γνώμης, των... του State Department και των ανθρώπων που χαράζουν την εξωτερική πολιτική. Συνεπώς επιχειρούν από τη μία να κρατούν την Τουρκία προσδεδεμένη στους δυτικούς θεσμούς όσο μπορεί μια τέτοια συμπεριφορά να ανεκτεί, από την άλλη όμως να ανεκτει απ' την αλλη ομως να ξεκαθαριζουν τις κόκκινες γραμμές. Ε, το Κογκρέσο φροντίζει να στέλνει μηνύματα στην Τουρκία ότι με αυτή τη συμπεριφορά δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία ζητά τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, ο Λευκό Οίκο κατά κάποιο τρόπο διαμεσολαβεί προκειμένου να μείνει ο διάβλο ανοιχτό. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που βολεύει την ηγεσία Biden. Παρόλα αυτά, η Τουρκία πρέπει να αποδείξει στο Κογκρέσο, ότι, τουλάχιστον με το ζήτημα τη Φιλανδία και τη Σουηδία, ότι μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εταίρο αφήνοντα στην άκρη τι οποιασδήποτε δικέ τη μονέ. Αν θεωρήσουμε όμω ότι ο Ερντογάν παίζει και εκείνο το προεκλογικό του παιχνίδι, δείχνει ένα σκληρό πρόσωπο σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση με τον Άτο, τι λέει αυτή τη στιγμή στην κοινή γνώμη τη Τουρκία, ότι ορίστε, εγώ είμαι εκείνο που ε, καθορίζει αν θα προχωρήσει ή όχι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Ε, αν αυτό φύγει από τη μέση, αν θεωρήσουμε ότι κερδίσει τι εκλογέ, τότε ουσιαστικά έρονται και τα εμπόδια για την εξοπλιστική αναβάθμιση της Τουρκίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αργά ή γρήγορα φαίνεται πως θα αποκατασταθεί αυτός ο, ο, με την Αμερική και κυρίως θα αρθούν τα βέτο για τον εξοπλισμό της Τουρκίας. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα αποκτήσει πρόσβαση στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, για του λόγου που σα είπα, ότι είναι πολύ ακριβό το τίμημα προκειμένου αν η Τουρκία χαθεί για τη Δύση. Το ζήτημα είναι το ποιε κόκκινε γραμμέ θα βάλει η Δύση. Στο ζήτημα τη Φιλανδία και τη Σουηδία, νομίζω ότι η Ταγίπ Ερντογάν θα πιεστεί να συνενέσει, έστω και αν η Σουηδία συρθεί σε κάποιε επιπλέον ακόμα ρητορικέ ή ουσιαστικέ παραχωρήσει. Ε, Παρ' όλα αυτά, η ουσία είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή υφίσταται μια προβολή ισχύω από την πλευρά του Ερντογάν. Ο Ερντογάν σε όλα τα μέτωπα, όπω και στο δικό μα, όπω και στο ζήτημα του ΝΑΤΟ και στο ζήτημα τη διαπραγμάτευση για το 2016, επιχειρεί να περάσει το τουρκικό ακροατήριο ότι είναι ισχυρό, ότι είναι αυτό που θέτει του κανόνε του παιχνιδιού. Βέβαια, από τη ρητορική μέχρι τι πράξει απέχουμε πάρα πολύ, και αυτό το ξέρουν και δείχνουν οι Ιπανίοι Πάρει θέμα χρόνου, ουσιαστικά απλά η, η αναβάθμιση των F16 για την Τουρκία, μέχρι να τελειώσει αυτό το διαπραγματευτικό παιχνίδι. Ναι, νομίζω και, νομίζω αυτό είναι γνωστό και σε όλο το πολιτικό σύστημα από την επίσκεψη τη κυρία Νούλαντ εδώ στην Αθήνα. Του το είχε πει ότι θα, θα τα δώσουν τα F16, δεν, δεν υπάρχει θέμα. Επειδή μιλάμε για κόκκινε γραμμέ. Τι σημαίνει αυτό για μα, Έτσι. Ε, οπωσδήποτε είναι ένα πρόβλημα. Δεν ακυρώνει το πλεονέκτημα που πάμε να αποκτήσουμε με το Ραφάλ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόβλημα. Τώρα... Και δεν έχουμε και πάρα πολλέ άλλε δυνατότητε πίεση, γιατί το φιλελληνικό λόμπι στο Κογκρέσο νομίζω έχει αυτό... εξαντλήσει την. Αυτό που είναι ενοχλητικό είναι ότι εκτό από του ανθρώπου μα στην Αμερική, του Αμερικανού, το Μενέντε και όλου του άλλου που προσπαθούν και παλεύουν και κάνουν ό,τι μπορούν. Διαπιστώνω ότι όλο το άλλο αμερικάνικο σύστημα ε, λέει ότι ε, για τα F-16 βάζει ως όρο την Φιλανδία και τη Σουηδία. Το τι γίνεται στο Αιγαίο δεν απασχολεί. Και εδώ μήπως πρέπει να δούμε τι κόκκινες γράμμες πρέπει να βάλουμε και εμείς με τους συμμάχους μας. Εγώ αναγνωρίζω απόλυτα ότι η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας και η γεωπολιτική της αξία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη Δύση και ειδικά για την Ουάσιγκτον. Η Αλεξανδρούπολη δεν είναι σημαντική. Θέλω να πω, δεν λέω να κάνουμε επανάσταση, δεν λέω να γίνουμε αντάρτε, αλλά εν πάση περιπτώσει η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί του Αμερικανού πάρα, πάρα πάρα πολύ. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Αμερικανοί με κάποιο τρόπο. Λε ότι είμαστε λίγο πολύ προβλέψιμοι και δεδομένοι ναι. σύμμαχοι. Ναι. Και νομίζω ότι κάπου πρέπει να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή ότι ω εδώ. Αν μου επιτρέπετε, πάντω, πάντως, ε, τουλάχιστον σε επίπεδο κογκρέσου και σε επίπεδο ε, του Γερουσιαστή Μενέντες και της Επιτροπής Άμυνας, Τι υπάρχει είπα, ναι. σύνδεση για, με κάποιους όρους για τη χρήση αυτών των αεροσκαφών. Ε, αλλά... από την πλευρά του, ναι, αυτό είπε και ο Πάρη, αλλά είπε μόνο από, δεν εκείνου. Η Βίγκεν είναι σε τελείω άλλο η... κλίμα. Πρέπει να καταλάβει ότι και η Ελλάδα έχει τη δική τη αξία και πρέπει να την. Εκτιμώ ότι είναι, να ένα... ότι είναι ένα διτό παιχνίδι μεταξύ Κογκρέσου, που, το ελέγχ... που οι Δημοκρατικοί έχουν την αρμόδια επιτροπή, και Λευκοϊκού, προκειμένου να συνεχιστεί ε, αυτή η καθυστέρηση ε, μεταξύ των δύο. Ένα ρόλο καλού και κακού, τέλο πάντων. Ακριβώ. Προ χάρη τη διαπραγμάτευση. Ακριβώ. Αλλά επειδή αναφέρατε και την Αλεξανδρούπολη, η εξέλιξη τη Αλεξανδρούπολη σε στρατιωτικό hub και ενεργειακό hub είναι μέρο ενό σχεδίου αποτροπή. Η Αλεξανδρούπολη δεν υπήρχε πριν πέντε χρόνια. Τώρα αρχίζει και αποκτά ένα στρατηγικό ρόλο για τη ΣΥΠΑ και ξέρουμε πόσο πολύ ενοχλεί του γείτονε. Κύριε Τζόμι. Κοιτάξτε, οι αποφάσει στι ΗΠΑ λαμβάνονται πάντα σε σχέση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και όχι με αυτό που εμεί θεωρούμε ότι επειδή είμαστε αγαπητοί στου Αμερικάνου και ενδεχομένω πρέπει να έχουμε και τη στήριξή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, α πούμε, ότι η κυρία Νούλαν ήταν εκείνη η οποία υπονόμευσε τον αγώιστη ΜΕΤ πέρυσι, προκειμένου να βάλει στο παιχνίδι την, την Τουρκία. Ε... Θεωρώ ότι 20 δις είναι πολλά λεφτά για να, να, μην τα δώσουν στην Τουρκία, γιατί κάποια στιγμή το θέμα αυτό, η Τουρκία αν δεν πάει εκεί θα πάει στα Eurofighter ή κάπου αλλού. Αλλά το θέμα των F-16 είναι ζωτική σημασία για την Τουρκία. Εάν δεν τα πάρει ή αν δεν προχωρήσει στην αναβάθμιση των F-16, στο τέλος της δεκαετία θα βρεθεί με 200 περίπου 220 αεροσκάφη που διαθέτει και απέναντί της θα έχει ελληνικά, τα οποία θα είναι μια γενιά ε, περισσότερο από τη, τα δικά τη. Είτε θα είναι αυτά τα F16 τα Viper, είτε θα είναι τα, τα... τα Rafale, είτε τα Mirage 2000 τα F35, 5, 5, είτε, 5. Είτε, ή και ακόμη και τα F35 που περνάμε σε άλλο επίπεδο. Συνεπώ λοιπόν η, 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 Τουρκία πρέπει να τα πάρει. Τώρα όλο αυτό που γίνεται και αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί νομίζω ότι ενδεχομένω τον ευνοεί τον Ερδογάν. Το επιζητεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή και στι εκλογέ του 2018, όταν είχε απέναντι τον, τον Ιντζέ και το 2017 όταν είχε γίνει το συνταγματικό δημοψήφισμα, είχε, έβγαζε κορώνε εναντίον τη Δύση, εναντίον τη Γερμανία που δεν τον άφησε ε, να Και τώρα. Αντίον τη Ολλανδία. Μπορεί να μην έχει ναι. πάρει το ρεύμα που θέλει. Δηλαδή, αλλά δεν κάτι κάνει. Και αποκλείεται την επόμενη μέρα μετά τι εκλογέ να δούμε μια κυβίστηση όπω το έχει κάνει και στο παρελθόν με τη Ρωσία, όταν έριξε το αεροσκάφο και μετά γίνανε στρατηγικοί σύμμαχοι με τον. Με τον, με τον... Νομίζω ότι η 14η Μαου γενικά είναι ένα ορόσημο για το πώ θα εξελιχθούν και τα ελληνοτουρκικά ημέρα των εκλογών στην Τουρκία. Ενδεχομένω να έχουμε και εμεί εκλογέ την ίδια μέρα, δεν το ξέρουμε ακόμα, πρώτε ή δεύτερε. Ε, κύριε Λησιγάκη, ε, το σήμερα ο Ερντογάν. Κατηγόρησε του έξι τη αντιπολίτευση στην Τουρκία ότι ουσιαστικά κλείνουν το μάτι στην Ελλάδα, ότι υιοθετούν φιλαλληνικέ θέσει. Λογικό ένα εσωτερικό παιχνίδι, ποιο είναι περισσότερο πατριώτη και ποιο λιγότερο στην Τουρκία. Εμεί έχουμε συμφέρον να έχουμε προτίμηση σε υποψήφιο στην Τουρκία. Δηλαδή, υπάρχει μια άποψη που λέει καλύτερα να έχουμε τον Ερντογάν, διότι τον ξέρουμε, ξέρουμε ποιο είναι, είναι προβλέψιμο. Ε, είναι ε, ε, λευκό χάρτη το υπόλοιπο ε, πολιτικό τοπίο της Τουρκίας, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει ο οποιοσδήποτε άλλος. Είναι έτσι. Ο Ταγκί Περτογάν με αυτή τη ρητορική για τους έξι και την ανοχή τους προς την Ελλάδα, νομίζω ότι προσπαθεί απλά να εγκλωβίσει την αντιπολίτευση στο δικό του στρατηγικό παιχνίδι και να δημιουργήσει στην κοινωνία μια εικόνα ενδοτικότερης αντιπολίτευσης. Παρ' αυτά, δεν συνηθίζουμε να ρίχνουμε πολύ φω στι δηλώσει του. Οι δηλώσει του για παράδειγμα, τον τελευταίο χρόνο δεν είναι οι ποιότερε του Ερντογάν. Υπάρχει μια πλειοδοσία εθνικιστική, αν μου επιτρέπετε, μεταξύ των Τούρκων πολιτικών και τη σχέση του με την Ελλάδα. Ο Κιλιντσάρογγλου κατηγορούσε τον Τούρκο περί ενδοτικότητα και γιατί δεν συμπεριλαμβάνει 28 νησιά στο Αιγαίο στι άμεσε διεκδικήσει τη χώρα. Συνεπώ, απριόρι δεν μπορούμε να περιμένουμε μια καλύτερη μέρα σε ενδεχόμενο ήτα Ερντογάν. Υπογραμμίζω ότι. Και υπενθυμίζω μάλλον ότι όταν ήταν εκλογή, να εκλεγεί ο Ταγί Περντογάν, μιλούσαμε στην Ελλάδα για ένα πρότυπο Ισλαμική Δημοκρατία που θα έφερνε ο Ταγί Περντογάν και είδαμε πώ με τα χρόνια ο ίδιο μετεξελίχθηκε σε έναν αυταρχικό ηγέτη, ο οποίο επιδιώκει η τουρκική προβολή ισχύω παντού. Συνεπώ, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να προφυλάξει ε, τι δικέ τη εθνικέ θέσει, να συνεχίσει να διανυθρωπεί ε, τα προβλήματα, να θωρακίσει ενοπλέ τι δυνάμει και αν η Τουρκία κάποια στιγμή επιστρέψει στο στρατόπεδο τη λογική, είναι καλοδεχούμενο. Διαφορετικά, η αποτροπή είναι η μόνη λύση αντιμετώπιση Τουρκία. Κύριε Τζομία, έχει νόημα το δίλημα Ερντογάν ή κάποιο άλλο. Όχι, δεν νομίζω. Ο αναθεωρητισμό και η επιθετικότητα τη Τουρκία δεν έχει σχέση με τον Ερντογάν. Είναι δομικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τι προηγούμενε κρίσει. Δεν είχαμε πάνω έναν Ισλαμοφασίστα όπω είναι ο Ερντογάν, αλλά είχαμε ε, ηγέτε οι οποίοι θεωρούνται καλλιεργημένοι. Ο Ετσεβίτα που ήταν ποιητή, συγγραφέα ο οποίο έκανε την εισβολή στην Κύπρο, η κυρία Τσιλέρ. Που ήταν απόφυτο του Γιέιλ, αλλά προχθέ η αντιπολίτευση έβγαλε μια ανακοίνωση και θα συμφωνήσω σε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν νωρίτερα, προαναφέρθηκαν νωρίτερα, σχετικά με την, την, την εθνικιστική ρητορική από την πλευρά τη αντιπολίτευση. Προχθέ λοιπόν η αντιπολίτευση έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι εμεί με την Ελλάδα θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα, τα προβλήματα με διάλογο, με βάση το διεθνέ δίκαιο και με την ευθυδικία. Και εδώ, α πούμε, άκουσα πανηγυρισμού σε κάποια πάνελ εκεί που οι οποίοι λέγανε Να, οι αντιπολίτε είναι οι ποιότεροι και μακάρι να, βγουν, να βγει κάποιο από την αντιπολίτευση. Η ευθυδικία, η Τουρκία, την χρησιμοποιεί ω επιχείρημα για να αναγνωρίσουμε τι ειδικέ περιστάσει που γίνονται στο Αιγαίο. Εμεί, δηλαδή, θέλουμε να λύσουμε τα θέματα της, των θαλασσίων ζωνών με βάση τη μέση γραμμή όπω προβλέπει το Διεθνέ Δίκαιο, ένα νησί δηλαδή λέει το Διεθνέ Δίκαιο ότι έχει επίρρεια σε θαλάσσιε ζώνε και αν υπάρχουν απέναντι ακτέ, πάμε στη μέση και τραβάμε τη γραμμή. Η Τουρκία λέει με βάση την ευθυδικία, αλλά την ορθή κρίση. Προκειμένου να υπολογιστούν οι θαλάσσιε ζώνε από του δύο υπηρετικού κορμού και να πάμε μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό στο κέντρο του Αιγαίου να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε αναλυτικά είναι θάλασσα τουρκική δικαιοδοσία. Δεν υπάρχει, δηλαδή, όποιο και να έρθει, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Επειδή βάλατε το θέμα και, και μιλούσαμε και για ισχυρό αποτρεπτικό δόγμα. 12 μίλια θα ήταν μια ισχυρή αποτρεπτική κίνηση. Πρέπει να γίνει τώρα η επέκταση του ε, κυριαρχικού μας δικαιώματος, η χρήση του κυριαρχικού μας δικαιώματος και η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδο πριν τι εκλογέ. Θα έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Για ποιο λόγο δεν έχουμε πάει στην επέκταση των χωρικών υδάτων και απλά το επικαλούμαστε στη συνέχεια και λέμε όταν κρίνουμε και όταν είναι σκόπιμο. Γιατί υπάρχει το φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία. Γι' αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή αυτό. Και το να βράδο. διευκρινίσουμε εδώ ότι εγώ τουλάχιστον δεν αναφέρομαι στην επέκταση στο uh, Αιγαίο, το οποίο έχει απέναντί του. η οποία έχει Μα και στην Κρήτη της. να πάμε Το Πάλι κοκάζο Μπέλι, μιλάμε για την yeah. Κρήτη. Πάλι τι γίνεται με αυτή τη χώρα. Με τα 12 γύρω... μίλια, ακούγαμε για μήνε ότι έρχεται. Να. Ε, η ανακοίνωση ότι θα πάμε στην επέκταση νότια της Κρήτης τελικά φαίνεται να πάγωσε πάλι η ιστορία. Υπήρξε παρασκήνιο εκεί. Εγώ νομι, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τζούμι νομίζω ότι όπου και να κάνουμε επέκταση αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θα, θα βρει την αφορμή για να κλιμακώσει. Φαίνεται από την καθημερινότητα στο Αιγαίο ότι δηλαδή, ψάχνει να βρει μια αφορμή να, να, να κλιμακώσει την ένταση και νομίζω ότι θα το επιχειρήσει όταν θα είμαστε κοντά στις, στις δικές του εκλογές, τουλάχιστον. Το βλέπεις πιθανό από ό,τι βλέπω. Εγώ το ναι, το βλέπω σχεδωρικά. πιθανό. Για, γιατί, όπως είπες και εσύ, δείχνει να τσιμπάει κάτι στις δημοσκοπήσεις και νομίζω ότι κάπως θα έχουμε μία κλιμάκωση. Άρα, οποιαδήποτε κίνηση και να κάνουμε τώρα... Θα προκαλέσει την αντίδραση. Αν είμαστε αποφασισμένοι για να έρθουμε στην προηγούμενη κουβέντα να το υποστηρίξουμε, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν δε βλέπω ότι υπάρχει τέτοια απόφαση σε πολιτικό επίπεδο. Κύριε Λυσιγάκη, τελικά είναι ή δεν είναι εθνικό κυριαρχικό <coughs> δικαίωμα τα 12 μίλια. Γιατί ένα δικαίωμα το οποίο διακηρύσσει ότι το έχει, το έχει, αλλά για του όποιου λόγου και ανάλογα τη συγκυρία κάθε φορά δεν μπορεί ή δεν τολμά να το ασκήσει, τελικά τι σου δίνει. Με βάση το διεθνέ δίκαιο είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα τη Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, στι διεθνεί σχέσει υπάρχει και το εθνικό δίκαιο, που περιγράφει ακριβώ αυτό που λέτε, ότι αν δεν ασκεί μακρόν ένα δικαιώ σου δικαίωμα, ουσιαστικά το απεμπολίζει σε βάθο χρόνου. Εδώ ε, υπάρχει η διαφορά με την Τουρκία. Σε αυτά που είπε ο κ. Καρβουνόπουλο, εγώ θα προσθέσω ότι ήδη ο Τσαβούσοβουλο έχει μιλήσει για κάζου μπέλη για οποιαδήποτε επέκταση, ακόμη και νοτίω τη Κρήτη. Κάτι που σημαίνει ότι η Τουρκία επιζητά. Είτε, Είτε μιλή παραπάνω από τα έξι. Ακριβώ. Ε, νομίζω ότι για του επόμενου μήνε το παράθυρο μια τέτοια κίνηση έχει κλείσει. Με τεκλογικά και για τι δύο χώρε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα είναι αναγκαία να επεκτείνει τα, α, στα 12 ναυτικά μίλια. Ξεκίνησε η προσπάθεια από το Ιόνιο. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι αναπόφευκτα η Κρήτη, αν θέλουμε να προχωρήσουν και οι ε, ε, εξορίξεις η Αίγυπτος δείχνει θετικά διακείμενη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με μια αμοιβαία οριοθέτηση. Αλλά όταν μιλάμε για το Αιγαίο, νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολη και πιο περίπλοκη η κατάσταση και θα είναι πολύ δύσκολη η απόφαση για οποιαδήποτε κυβέρνηση στα επόμενα χρόνια να την πάρει. Το γεγονό ότι ο Ερντογάν φέρνει το, τουρκολυβι... το τουρκολιβικό μνημόνιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση σημαίνει κάτι, είναι και αυτό απλά ε, μια κίνηση που εντάσσεται στο προεκλογικό του τέχνου. Νομίζω είναι εξυπηρετεί απλά τη ρητορική του. Το τουρκολιβικό σύμφωνο έχει ακυρωθεί στην πράξη μετά και την παρέμβαση της Αιγύπτου και την υιοθέτηση των θαλασσίων ζωνών α, μονομερός. Είναι μια κίνηση που απλά συντηρεί το δόγμα του περί κυριαρχικ... κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στην περιοχή και της γαλάζιας πατρίδας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Ο Τσαβούσοκλου σήμερα απείλησε με νέα επιστολή στον ΟΗΕ για τις ελληνικές προκλήσεις. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι μέρος της πολιτικής της στρατηγικής προκειμένου να κρατάνε το ζήτημα στην επιφάνεια. Πάρει ο Τσαβού, έφαλε πάλι και το θέμα τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ένα θέμα το οποίο τίθεται πια μπαίνει καθημερινά στην ατζέντα από την Τουρκία και μάλιστα και με επίκληση του διεθνού δικαίου. Η Ελλάδα εμφανίζεται ω παραβάτη του διεθνού δικαίου κατά το τουρκικό αφήγημα. Ε, έχουμε ανοίξει και τη συνθήκη τη Λοζάνη. Τη θυμήθηκε τώρα ε, η Τουρκία. Εκεί βλέπει ε, να υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, γιατί βλέπουμε μια επιμονή στο θέμα των, των νησιών. Ε, και υπήρξαν και υπόνοιες να το πω, ανησυχίες να το πω ότι με τις αποστολές αρμάτων που είχαμε στην Ουκρανία με εκείνα που πήραμε από τα νησιά που δεν τα αντικαθιστούμε μπορεί και να αποδυναμώνεται η άμυνα των νησιών. Αυτό είναι το χειρότερο που συνέβη με, με την αποστολή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Ε, δεν μπαίνω στη συζήτηση τώρα, τα BNB ήταν καλά, ήταν, ήταν παλιά τεθωραξημένα οχήματα με πολλά προβλήματα κλπ. Το να κάνει όμω τέτοιε κινήσει απόσυρση οπτικών συστημάτων από νησιά, την ώρα που εδώ και πάρα πολλού μήνε η Τουρκία το θέτει, όπω είπε, σχεδόν σε καθημερινή βάση το θέμα τη αποστατικοποίηση, δημιουργεί ένα κλίμα καχυποψία το οποίο δεν είναι χρήσιμο και για τη δική μα ελληνική κοινή γνώμη. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μια καχυποψία. Το περιέγραψε πολύ σωστά ότι ο κόσμο συζητάει, εντάξει, μήπω με αφορμή την Ουκρανία αποστατικοποιούμε νησιά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση που θα συζητήσει έστω να τραβήξει πίσω έναν στρατιώτη. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε κάποια. Γιατί το βλέπω να έρχεται το σενάριο κάποια στιγμή κάποιο μεσολαβητή, Αμερικάνο, Ευρωπαίο, δεν ξέρω τι να πει. Εντάξει, ρε παιδιά, θα πάρουν την τέταρτη στρατιά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Η, η Τουρκία μπορεί να επανδώσει ξανά την στρατιά μέσα σε λίγε ώρε. Εμεί να μεταφέρουμε έστω και έναν στρατιώτη που θα τον πάρουμε από το νησί να τον ξαναπάμε πίσω, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να μπει αυτό το θέμα σε συζήτηση από καμία ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Τζούμι, ε, πώς είναι η άμυνα των νησιών, τα γνωρίζετε από Έχετε πρώτο μόνο, χέρι. Να. Και σε βάθο. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη επιχείρηση αν η Τουρκία προσπαθήσει να καταλάβει ένα νησί. Νομίζω είναι ακατόρθωτο ε, να, να το καταφέρει. Και γι' αυτό ενδεχομένω ε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι αν τελικά γίνει κάτι, θα πάει σε ένα νησάκι το οποίο είναι πολύ μικρό, με πολύ μικρή στρατιωτική δύναμη ή μια βραχονισίδα. Όχι όμω σε ένα νησί. Δεν το... βλέπετε δηλαδή να υπάρχει αυτή τη στιγμή αποδυνάμωση τη άμυνα των. Κοιτάξτε, των σε ό,τι αφορά τα, τα οπλικά συστήματα. Ε, τα BMP1, κατά την άποψή μου, το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Καρμουνόπουλο σε εκπομπέ που έχουμε κάνει, δεν ήταν το καλύτερο πλικό σύστημα. Δηλαδή, σαν αδίκητη νησιού, αν μου λέγατε να τα πάρουμε τα BMP1, θα σα έλεγα ναι, να φύγουν τα BMP1 από το νησί. Ε, Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενδεχομένω δεν ήταν σωστή. Όταν έχει μια τέτοια προκλητικότητα από την Τουρκία να κάνει τέτοιε ανακατανομέ, γιατί έχουν γίνει ανακατανομέ. Περιμέναμε τα Μάρντερ, δεν ήρθαν γιατί οι, Γερμα... οι... οι Γερμανοί θα τα δώσουν στου Ουκρανού. Ε, πήραμε μία M113 από τον Εύρο, τα στείλαμε στα νησιά. Και γενικότερα η αποστολή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία ήταν μια κίνηση υψηλού ρίσκου. Έτσι θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά το θέμα τη αποστρατικοποίηση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι παλι... αυτό δεν είναι καινούργιο, ήταν παλιό θέμα. Η Τουρκία το έχει ανακοινήσει μετά το 1974. Απλά τώρα, τελευταία, συνδέει το θέμα τη αποστρατικοποίηση με το θέμα τη κυριαρχία. Και αυτό είναι το επικίνδυνο και το προβληματικό. Mm -hmm. Για ποιο λόγο το κάνει, Διότι αν δημιουργ... νομίζω θέλει να δημιουργήσει μια νομιοποιητική βάση, ώστε αν καταλήξουμε σε μια κρίση ή ακόμη η Τουρκία επιχειρήσει να καταλάβει, όπω είπαμε, μια βραχονισίδα. Θα είναι μία από αυτές που έχει εντάξει μέσα σε αυτές τις, τις, και στις γκρίζες ζώνες και θεωρεί ότι αυτό το νησάκι που έχει πάνω μια μικρή στρατιωτική δύναμη δεν ανοίξει στην Ελλάδα γιατί μας το λέει κάθε μέρα και λέει ότι αυτό το νησί δεν ανοίξει στην Ελλάδα, έχει πρόβλημα κυριαρχίας. Γι' αυτό νομίζω το κάνει. Μάλιστα, θα ήθελα πριν κλείσουμε μια... Τελευταίο, ένα τελευταίο σχόλιο, μια εκτίμηση από όλου σα για το ποια είναι η πιο έντονη πρόκληση και το τι πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, κύριε Λησιγάκη. <χω> νομίζω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να αποφύγει να, να πέσει σε κάποια παγίδα από αυτέ που ο Ερντογάν ενδεχομένω στήσει το επόμενο διάστημα. Εγώ την περιμένω μόνο σε ενδεχόμενο που νιώσει εκλογικά ότι χρειάζεται μια ένταση για να συσπυρώσει το εσωτερικό ακροατήριο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ούτε ενδοτισμό, ούτε παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι μέχρι το σημείο εκείνο που η ρητορική πια ξεπερνάει την πραγματικότητα. Υπάρχουν κόκκινε γραμμέ και νομίζω ότι η κυβέρνηση οφείλει να τι στηρίσει και να μην κάνει τη χάρη στον Ερντογάν. Απ' την άλλη, να μπλέξει σε οποιοδήποτε ε, επεισόδιο το οποίο απλά θα ρίξει λάδι στη φωτιά που είναι κάτι το οποίο ο ίδιο επιζητεί. Πάρη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε το νου μα για να αποφύγουμε ένα, εγώ το ονομάζω τηλεοπτικό επεισόδιο. Δηλαδή κάτι που θα δώσει στον Ερντογάν κάποιε. Εικόνε που θα τι χρησιμοποιήσει για, για δικό του, του όφελο. Πρέπει λοιπόν να. Ήταν να, να τότε παιρνει... που βλέπαμε και ιδίω νέοι ρεπόρτερ και βλέπαμε τι εικόνε με το στόλο να φέρουμε μέσα στα αίμοι, από το... <listing> ε, πρέπει λοιπόν να παίρνει κάθε μέρα το μήνυμα ότι ε, οτιδήποτε <clears throat> και αν έχει στο μυαλό του δεν μπορεί να ξέρει πού θα σταματήσει. Ότι μπορεί να το τραβήξουμε. Αν δεν το πιστέψει αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ επίφοβο προεκλογικά να δούμε κάτι. Μάλιστα κύριε Τζόμι, να κλείσουμε ναι. με εσάς. Ε, νομίζω ότι θα, θα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να προβληματιστούμε για την περίπτωση προβοκάτσια από την πλευρά τη Τουρκία. Ε, το έχουμε το έχουν δείξει από το παρελθόν εξάλλου ότι όταν θέλουν να κάνουν κάτι μπορούν να το οργανώσουν με τέτοιο τρόπο. Και στα σχέδια τα οποία έχουν δει το φω τη δημοσιότητα για ανατροπή του Ερντογάν, προβλεπόταν ότι θα ρίξουν ένα αεροσκάφο δικό του και να το χρεώσουν στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την παγίδα που ανέφερε ο κ. Λησιγάκη, μου επιτρέπετε να πω το εξή. Ναι, θα πρέπει να προσέχουμε, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και όρια σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε όταν η Τουρκία θα προσπαθήσει με μια ακραία κίνηση την οποία θα κάνει να μα αμφισβητήσει στην εθνική κυριαρχία, να πούμε εντάξει, δεν πειράζει προκειμένου να μην πέσουμε στην παγίδα τη Τουρκία και να μην οδηγηθούμε σε μια σύγκρουση. Θα πρέπει να το, να το ανεχτούμε. Νομίζω το, το είπε εξάλλου, είπε ότι δεν θα πρέπει να. Νομίζω, ότι, νομίζω ότι είμαστε, είπατε. ότι είμαστε και δύο χώρε σε προεκλογική περίοδο, οπότε θα λειτουργούσε και αντίστροφα οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία. Μια ηγεσία που δεν θα αντιδρούσε σε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή, αλλά με, 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 με το σκεπτικό ότι εμεί δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του, της Τουρκία, δεν μπορούμε όμω και να ανεχόμαστε οποιαδήποτε πρόκληση από την πλευρά τη Τουρκία. Περίοδο υψηλή επαγρύπνηση και υψηλών εντάσεων, <coughs> κυρίε και κύριοι, είναι σαφέ ότι θα περάσουμε μέσα από αυτό το δύσκολο πεδίο. Έω τι εκλογέ, τι παράλληλε εκλογέ σε Ελλάδα και Τουρκία. Να σα ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νικόλη Σιγάκη, διεθνολόγο, τον Πάρη Καρβουνόπουλο, δημοσιογράφο, ιδρυτή του Militar.gr και τον αντιστράτηγο εναποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο που ήταν Είστε. κοντά μα. Καλό σα βράδυ.